Καλά, είδαμε μία εμφάνιση σήμερα που καιρό την περιμέναμε. Λύσατε στον αέρα ένα θεματάκι που υπήρξε χρόνια πριν. Την τάρα την άνοιγα την κουβέντα, η ΦΕΗ την άνοιξε από τον αθρομητισμό της, οπότε εντάξει, είπαμε ότι μπορούσα να πούμε δημόσια τουλάχιστον. Πέρσι το καλοκαίρι σου είχαν γίνει δύο προτάσεις. Δεν είναι σωστό να μιλώ για τις προτάσεις που δεν έχω δεχτεί. Η επιλογή μου ήταν το Μέγκα, ναι. Και πήγα στο Μέγκα. Δεν θα μιλήσω για καμία από τις άλλες προτάσεις που αλλά είχα. Τώρα. Γιατί ήταν τιμητικές και άλλες προτάσεις και δεν είναι ωραίο να λέω που δεν πήγα. Είχες και μία πρόταση από τη ΦΕΗ. Σε είδαμε σήμερα και χθες και σήμερα εδώ. Και το μυαλό μου πήγε, λες να ξαναγίνει κάτι από Σεπτέμβρη. Λες. Εδώ είμαστε, παιδιά, θα συζητήσουμε. Είσαι... Δεν πρέπει να συζητάς όλες τις προτάσεις που θα σου γίνουν. Και να θεωρείς εσύ ότι θα αποφασίσεις το καλύτερο για σένα, που καμιά φορά δεν είναι και το σωστή απόφασή σου, αλλά δεν πηγαίνουμε κόντρα στη ροή των πραγμάτων. Ένα λάθος, μετά θα έρθει ένα σωστό, μετά πάλι ένα λάθος, μια επιτυχία, θα φέρει μια μετά αποτυχία, μετά πάλι μια επιτυχία. Ας έρχονται προτάσεις να δούμε τι θα κάνουμε και όλα καλά. Σου έχει έρθει κι άλλη μια πρόταση ανοιχτά από την Κατερίνα Καινούργη. Ναι, το Κατερινάκι μου. Τι θα κάνεις. Ευχάριστο για μένα είναι ότι υπάρχει διάθεση να βρίσκομαι κάπου του χρόνου και ότι εκτιμούν τη δουλειά μου και αυτό που κάνω οι άνθρωποι του χώρου. Αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό ναι, με χαροποιεί πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αν επιλέξω το Α, δεν αγαπώ το Β και το Γ. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ να κάνω για την οικογένειά μου και να μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου την παιδεία. Το Μέγκα προηγείται. Έχεις και το συνένα και ότι ακούγεται πως η ΦΕΗ θα έρθει στο Μέγκα. Άντε. Τι λες. Σήμερα είδαμε μία ψυχρή στάση του Κωνσταντάρα. Σε όλη την εκπομπή έπαιζε με το κινητό του. Κουρασμένος παιδί με τον Λάμπρο. Εγώ δεν πήρα κάτι. Δεν έχω ξανακάτσει στο ίδιο πάνελ με τον Λάμπρο για να μπορώ να καταλάβω αυτό που μου λες. Δηλαδή να έχω ζήσει έναν άλλο Λάμπρο. Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Λύθηκε και όλο το θέμα με τα μηνύματα που έλαβες για την Eurovision, για αυτά που υπόθηκαν. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Κοίτα, influencer δεν είμαι. Τίποτα. Πραγματικά δεν είμαι ένας άνθρωπος να επηρεάσω το κοινό. Μέσω των social. Τα μηνύματα που δέχτηκα σε ένα 24ωρο τα έχω δεχτεί σε όλη τη ζωή μου. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ήταν από άνθρωποι όλων των φίλων, γονείς και όχι μόνο από την Ελλάδα, γνωστοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Πολύ το χάρηκα, ρε παιδιά, αυτό. Να λέμε αυτό με αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αυτά που λέμε στο σπιτικό μας να τα λέμε και στην τηλεόραση. Φτάνει πια, φτάνει αυτό. Αλλά λέμε στα break και άλλα. Πρέπει να πούμε ως political correct είπε στην τηλεόραση. Το political correct δεν είναι να μην έχεις άποψη, να μην έχεις γνώμη. Είναι να έχεις επιχείρημα και αγάπη. Σε άκουσα να λες πριν μέσα ότι φέτος στην εκπομπή ένιωθες, ρε παιδί μου, σαν ξενερωμένος, να το πω. Εντάξει, παιδί μου, εγώ δικό μου είναι αυτό. Ναι. Κοίτα, για να μην παρεξηγηθεί, εγώ ένιωθα. Εγώ ένιωθα έτσι. Εγώ ένιωθα έτσι. Δεν είναι φταίει κανείς άλλος. Εγώ ένιωθα. Λοιπόν, στο βασικό ερώτημα πήραμε απάντηση. Όταν ερωτήθηκε για το αν βλέπει το ενδεχόμενο να ξανασυνεργαστεί με τη ΦΕΗ Σκορδά, απαντά ο ίδιος και λέει θα το συζητήσουμε. Έτσι και με η γλώσσα του σώματος λέει πολλά, είδαμε και το πρόσωπό του και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο φυσικά για αυτή τη συνεργασία. Έκανε τόση εντύπωση, παιδιά, που το άκουσα χθες και που τους είδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνεργασία που δεν είχε λήξει καλά. Εντάξει, τα βρήκανε βέβαια στον αέρα, okay, και τα λύσανε. Καλά, δεν είναι αλλά μόνη. Από το τα βρήκανε στον αέρα μέχρι να υπάρχει το ενδεχόμενο να ξανασυνεργαστούν. Εμένα μου ήρθε ο θαυμαστός κόσμος. Στη τηλεόραση η πρώτη. Στη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου είχε υποτίθεται κάποια επιτυχία. Ναι, αλλά όχι με την θέματα. Κατερίνα. Ήταν τότε λίγο με τον Ανδρέα Μικρούσκο και τα λοιπά. Με τη ΦΕΗ ήταν με τη ΦΕΗ. Αυτό μου έκανε. Θέλω να πω ήταν και ακόμη και σε άλλη συνεργασία του παρεμφερεί καταστάσει. Επαγγελματίες είναι οι άνθρωποι και θα συνεργαστούν και θα ξανασυνεργαστούν και θα μαλώσουν. Ωστόσο, όταν λύνει κάτι τέτοιο, ειδικά και στον αέρα. Για ποιο λόγο το λέω τώρα, επειδή ακούω τη διαφωνία και το πώς είχε γίνει όλο αυτό με την ΦΕΗ Σκορδά. Και δείχνει μια δυναμική. Ξεκινάς μια καινούργια συνεργασία από άλλη βάση. Οπότε το παίρνω και ως θετικό, τι, αν υπάρξει αυτή η συνεργασία. Μαλώσαμε, συγχωρεθήκαμε. Ότι είδες ότι το λύσαμε στον αέρα, μίλησα, αντιμίλησα, σου είπα και κάποια πράγματα ξεκάθαρα στον αέρα. Καλά, το ξέρει η ΦΕΗ, το Στέφανο, δεν περίμενε να το γνωρίσει τώρα ότι απαντάει. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει το ρεπορτάζ ότι η ΦΕΗ Σκορδά θα πάει στο πρωινό του Μέγκα, ναι, πολύ σωστά το λέω. Και ο Στέφανο είναι ήδη στο Μέγκα, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Γιατί λέει και ο Στέφανο, αν ακούτε, ότι δίνει προτεραιότητα στο Μέγκα. Αυτό είναι ατάκα. Που σημαίνει ότι το πρώτο θέμα είναι, παιδιά, ότι επειδή λέμε για το Μέγκα, στο Μέγκα έχει ακουστεί ότι αν θα πάει η ΦΕΗ, ζητάει συγκεκριμένους ανθρώπους μαζί της. Ναι, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Άρη Καβαζίκη. Αν είναι δηλαδή και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, πραγματικά σκέφτομαι ποιος μπορεί να είναι δίπλα στη ΦΕΗ ο πρώτος. Αυτή η εξίσωση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ελένη μου, εννοείται. Για ποιο λόγο.
Ο Δημήτρης το λες εσύ. Κάτσε, αν είναι και ο Καβατζίκης και ο Ουγγαρέζος, ποιος το. Ποιος. Εγώ, εγώ θέλω να πάω στη Λιλή που θεωρεί ότι θα είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν θα σου πω εγώ ναι ή όχι. Δεν θα σου πω ναι ή όχι, αλλά με ποιο κριτήριο θεωρείς ότι είναι τόσο εύκολη επιλογή. Ο Δημήτρης, παιδιά, άκου, γενικά το Δημήτρη και το Στέφανο του θεωρώ δύο ανθρώπους προφανώς με την ίδια εμπειρία που θα μπορούσαν και οι δύο να είναι αυτό που λέμε τόσο αγωγικών δίπλα. Όμως ο Δημήτρης έχει πολλά χρόνια συνεργασία με τη ΦΕΗ, έχει άλλη χημεία με τη ΦΕΗ. Ήταν ο άνθρωπος που έμεινε δίπλα του όταν έφυγε ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σε καμία άλλη θέση αν τελικά επιλέξει να είναι με τη ΦΕΗ. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό το να βάλει. Αυτό ακριβώς. Πώς είχε γίνει τότε στο τραπέζι που ήταν και ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την Κατερίνα Καινούριου που είναι στην άλλη άκρη που δίνει σε κάποιον ένα ρόλο παραπάνω όταν το βάζει τελείως απέναντι όπως εμένα. Έτσι λοιπόν μπορεί να βάλουν κάποιον πιο μακριά και να είναι επίτιμο μέσα σε άλλο, σε άλλο πλατό, ας πούμε. Έχεις αποτρελαθεί σήμερα, ειλικρινά. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο. Δεν θεωρώ ότι πολύ εύκολα αποφασίζεις και λες ο Δημήτρης ή ο Στέφανος. Σε καμία περίπτωση. Σε αυτό το δίλημα και σε αυτό το ερωτηματικό, ότι και στην εκπομπή που ήταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον Άγκα Καλημέρα, ως ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στην παρουσιάστρια πήγε και έτσι ήταν. Όμως, όταν ήρθαν τα δύσκολα, είδαμε ότι στη θέση παρουσίαση πήγε ο Θανάσης Πάτος. Αυτό δεν μας ξένησε όλους. Ή πήγες και σκέφτηκες τώρα. Το πήγα που το είδαμε. Γιατί αυτό δεν είναι, νομίζω, ξέρεις. Είναι θέμα του καναλιού εκείνη τη στιγμή και ποιος θα επιλέξει να βγει μπροστά. Για ποιο λόγο να επιλέγει κάποιος που δεν. Δηλαδή, άμα ήταν ο πρώτος στο πρώτο. Γιατί ο Θανάσης Πάτρας το έχει ξανακάνει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Έχει υπάρξει κεντρικός παρουσιαστής εκπομπή για πολλά χρόνια. Ήταν η Σοφία Αλμπέρτη, ήταν μόνος του ένας άνθρωπος που έχει γίνει κεντρικός παρουσιαστής. Μπορεί το κανάλι να σου λέει αυτό. Αλλά και ο Στέφανος πολύ μεγάλη. Ναι, αλλά δεν έχει κάνει κεντρική παρουσίαση μόνος. Όταν θες να διαλέξεις κάποιον που έχει κάνει. Όταν έχεις ένα παρουσιαστή στο πάνελ σου, έναν άνθρωπο που έχει κάνει κεντρικός παρουσιαστής, λόγω εμπειρίας για μία εβδομάδα. Ναι, αλλά έχει ο Στέφανο Κωνσταντινίδη που τον έχει επιλέξει να είναι η πρώτη επιλογή στο πάνελ δίπλα στην παρουσιάστρια την κεντρική. Οπότε θεωρώ ότι η εξέλιξη ήταν αυτή. Δηλαδή, ο Φάνη έκανε για το. Επειδή έλειψε η παρουσιάστρια, αλλά δεν έκανε για να είναι πρώτο στο χώρο. Επίσης, αν ίσχυε αυτό που λες, γιατί δεν βάλαν τον Πάτρα δίπλα από την παρουσιάστρια. Για το δίπλα από την παρουσιάστρια δεν έπια τόσο. Γιατί και η Νανά Παλετσάκη με τόση εμπειρία πήγε στη μέση. Κοιτάω. Δηλαδή, εμένα τι με έχετε πετάξει εδώ με λίγα λόγια.